ο Εμμανουήλ και είχε την ανάγκη να χτίσει ένα εξοχικό εδώ στη Σκιάθιστρα για να μένει και εδώ. Ο ίδιος έκανε τότε το αρχέζεκα του όλη τη χρηματοδότηση, αυτά τα χρώματα τα ωραία που βλέπουμε, τα πιο φορμανικά μοτίβα και σχέδια. Και η ανέγερση του αρχοντικού έγινε κατά τα πρότυπα του πρώτου ιδιοκτήτη που ήταν ο Εμμανουηλίδης. Αυτός ήταν ο βασικός ιδιοκτήτης, ο μεγαλέμπορος, ας πούμε. Ο Εμμανουηλίδης έμεινε εδώ για κάποια χρόνια, αλλά εικάζεται ότι πέθανε νωρίς, γιατί είχε από μια κακιά αρρώστια, ας πούμε, παρόλο που με πολύ μεράκι διάλεξε ο ίδιος ένα είδα όλα τα στοιχεία του αρχοντικού. Κληρονόμησα το σπίτι επόμενες γενιές του Εμμανουηλίδη, οι οποίες μεταπούλησαν το σπίτι στο Λάζαρο Πουλκή, τον πατέρα της Ελένης Πούλκο, που ήταν η τελευταία ιδιοκτήτρια και έχει πάρει το όνομά του το αρχοντικό. Ναι. Πολλά ομανικά και ξαφνικά ο Σταυρός. Ναι. Ενδιαφέρον. Ήταν προβλεπόμενη. Ναι.